Πολύ όμορφο. Είναι όντως μια πάρα πολύ ωραία πλατεία. Έχει πολύ πράσινο, συντριβάνει, βγαίνουν όλες οι οικογένειες και κάνουν τη βόλτα τους, ειδικά το καλοκαίρι είναι γεμάτο. Πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο όμορφες πλατείες που υπάρχουν. Ένα βραβείο και μάλιστα το πρώτο ήρθε να προσθεθεί στην ικανοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών της Ορεστιάδας για τη νέα πλατεία της πόλης. Στο Δήμο Ορεστιάδας απονεμήθηκε το χρυσό βραβείο για την ανάπλαση του κέντρου της πόλης στο διαγωνισμό Best City Awards που διοργάνωσαν τα περιοδικά Plant Management, Next Week και η Boosters Communications. Η τελετή έγινε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Το βραβείο απονέμεται στον Δήμο Ορεστιάδας για την ανάπλαση της πλατείας και του εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας. Το βραβείο παραλαμβάνει ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης. Γκολ βραβείο απονέμεται. Συγγνώμη, παρακαλώ. Σύντομος. Μέλημα όσων ασχολούμαστε με αστικές αναπλάσεις είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε όσο δυνατόν την καλύτερη διαβίωση των συνδημοτών μας, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο ηλικιωμένο, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και με μια ενίσχυση της εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τόπο παρέμβασης. Αυτή η προσπάθεια είναι συνεχής, δυναμική, δεν σταματάμε. Θα ήθελα ως δήμαρχος της πιο βόρειας πόλης, της νεότερης πόλης της Ελλάδος, αλλά και της αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαβεβαιώσω ότι ούτε θα πανηγυρίσουμε, ούτε θα επαναπαυθούμε σε αυτό το βραβείο, σε αυτή τη βράβευση, αλλά αυτό το βραβείο θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για αναβάθμιση της πόλης μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστήρια. Τα Best City Awards, η μεγάλη γιορτή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε όλη την ελληνική επικράτεια, αναδεικνύουν και επιβραβεύουν καινοτόμα έργα και καλές πρακτικές που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες. Την ικανοποίησή τους για τη βράβευση εξέφρασαν και οι κάτοικοι του Δήμου Ορεστιάδας. Ωραία είναι, το αξίζει. Είναι πολύ ωραία η πλατεία. Καλύτερη πλατεία στην περιφέρεια. Είναι άτυπη πλατεία. Δεν είναι. Εγώ θυμάμαι την παλιά Ορεστιάδα που ήταν χάλια. Σήμερα όμως τη βλέπεις, χαίρεσαι από τη Βίσσα και ήρθαμε να πιούμε καφέ εδώ. Γιατί? Αυτό το περιβάλλον που βλέπεις. Όμορφα, ωραία είναι. Παίζουν τα παιδιά, ωραίο μέρος. Στο διαγωνισμό βραβεύτηκε και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον τομέα του τουρισμού για το χωριό των Πελαργών, που είναι ο πόρος. Ήταν πολύ σημαντική η χθεσινή βράβευση που μας έγινε για το χωριό των Πελαργών με το ασημένιο βραβείο. Θεωρώ ότι μια προσπάθεια που έγινε τόσο δική μας του φορέα διαχείρισης του ΔΕΛΤΑ και της ΔΕΔΙΕ αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, γιατί πραγματικά δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να το κατορθώσουμε αυτό και να καθιερωθεί ο πόρος ως χωριό των, ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών. Είναι κάτι μοναδικό για τον Δήμο μας, κάτι μοναδικό για την χώρα μας. Και αυτό ακριβώς θέλησαν να δείξουν χθες οι διοργανωτές. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ήταν ο Δήμαρχος Αμορουσίου και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης. Το Best City Awards έρχονται για να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν καινοτόμα έργα που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες. Υποψήφιες καλές πρακτικές επιδεικνύουν πως η αξιοποίηση νέων καινοτόμων ιδεών, λύσεων ή τεχνολογιών καταφέρουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να δεσμεύσουν τους πολίτες να είναι ενεργοί αλλά και υπεύθυνοι, αλλά και να εξασφαλίσουν σταθερότητα, παροχές υγείας, πολιτισμό, καθαρό περιβάλλον, εκπαίδευση, ασφάλεια, υποδομές. Βασικά κριτήρια της αξιολόγησης μιας υποψηφιότητας υπήρξε η στρατηγική και στόχοι για την δημιουργία μιας έξυπνης πόλης, αλλά και τους τρόπους που αυτή η ενέργεια δράση βοήθησε στην υλοποίησή της. Η ιδέα, ο σχεδιασμός, η καινοτομία όσον αφορά τη συνεισφορά στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και πρωτοβουλίας. Στην υλοποίηση και στην εκτέλεση,
αλλά και στα ωφέλη και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της ενέργειας δράσης.